Είναι άλλο πράγμα επιλέγουμε αυτή την κινσέπ που συγκροτήθηκε για συγκεκριμένο πρόβλημα να την διατηρήσουμε για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους και είναι άλλο πράγμα, κύριε Ξησόγελε, να ημνείτε τη κινσέπ, δηλαδή την ιδιωτικοποίηση. Γιατί η κινσέπ, και αφήστε τα χέρια, στην Ελλάδα κινσέπ σημαίνει 4-5 φτιάχνουν μια εταιρεία, προσλαμβάνουν κόσμο και εκτελούν εργασίες και προσλαμβάνουν κόσμο χωρίς δικαιώματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα των κινσέπ. Φυσικά η δική σας πράσινη, περιβαλλοντική, πασόκικη λογική λέει άλλα. Όμως το συγκεκριμένο θέμα αυτής της κινσέπ αφορούσε αυτό. Γι' αυτό και δεν αντιπαρατεθήκαμε. Δεύτερο, στο ΜΕΤΣ η ελεγχόμενη στάθμιση σταμάτησε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί ήρθαν 500 υπογραφές κατοίκων. 500 υπογραφές κατοίκων. Σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο δεν προχώρησε η ελεγχόμενη στάθμιση στο ΜΕΤΣ. Αν θέλετε εσείς να προχωρήσετε από 13 ζώνες να τις κάνετε 16, να πληρώνουμε για το δρόμο που αφήνουμε το αυτοκίνητό μας, κάντε το και θα συναντήσετε την ίδια αντίδραση του κόσμου που λέει ότι ως εδώ δεν μπορούμε να πληρώνουμε για όλα, μιλώντας πάντα για την ελεγχόμενη στάθμευση. Και τέλος, πολιτική κριτική κάνουμε μιλώντας για μας και δεν σηκώνουμε κανένα δάχτυλο. Και η ουσία της δικής μας πολιτικής κριτικής είναι ότι η πολιτική σας στο Δήμο, σαν Πασόκ, 4 χρόνια Μπακογιάννη, ήταν ναι σε όλα. Ναι σε όλα. Ναι στον περίπατο, ναι στην ανάπλαση, ναι στον ηλεκτροφωτισμό των ατελές, την ατελή σύμβαση, ναι σε όλα τα προγράμματα, ναι στην Αθήνα πρότυπο τουριστική πόλη, ναι σε όλα. Και όταν σας τα λέγαμε στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο, μας λέγατε ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε Πασόκ, δεν είμαστε έτσι, δεν είμαστε αλλιώς. Η ουσία της κριτικής λοιπόν είναι ότι συνεχίζεται στον ίδιο δρόμο. Έχουμε θέμα 15, η ατελή σύμβαση έρχεται για παράταση. Έχουμε θέμα 2 σε σχέση για την άλλη σύμβαση των 12 εκατομμυρίων. Αυτό κάνετε. Συνεχίζετε το έργο Μπακογιάννη. Κοιτάξτε, καταρχάς, άλλο πράγμα είναι ο Δήμος Αθήνας και άλλο πράγμα είναι ένα νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση. Το οποίο το έδωσε με εχμές από τον Νοέμβριο. Από τον Νοέμβριο γίνονται αγώνες από όλους τους εργαζόμενους. Στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, στο ΚΕΘΕΑ, στον ΟΚΑΝΑ, στα προγράμματα, στους εργαζόμενους των κέντρων πρόληψης. Ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά διαλύει στο όνομα της συγκέντρωσης αυτές τις δομές, την αυτονομία τους, τη φιλοσοφία τους, ανοίγοντας την πόρτα σε ιδιώτες και σε ΜΚΟ. Και το λέω αυτό γιατί έχουν γίνει κινητοποιήσεις, έχουν γίνει παρεμβάσεις και η κυβέρνηση φέρνει και βάζει σε διαβούλευση. Έχει βάλει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και στις 18 του μήνα το βάζει στην Επιτροπή της Βουλής. Άρα δεν υπάρχει χρόνος. Και είναι άλλο πράγμα να κάτσουμε να συζητήσουμε εμείς σαν Δήμος της Αθήνας τι θα κάνουμε για τα κέντρα πρόληψης, τα οποία ουσιαστικά καταργούνται το 2027 με αυτό το νομοσχέδιο και οι εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους όταν λύγει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και με βάση αυτά θεωρούμε ότι πρέπει να στηριχτεί αυτό το ψήφισμα ενισχύοντας, να το πω έτσι με τη βαρύτητά του, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, την αντίθεση αλλά και τις προτάσεις που γίνονται, γιατί δεν είναι μόνο αντίθεση, αλλά είναι και προτάσεις για να μπορέσει να συνεχίσει αυτή η πολυχρωμία προγραμμάτων εργαζομένων κέντρων τον αγώνα που δίνει ενάντια στην εξάρτηση, για την απεξάρτηση των παιδιών και των μεγαλύτερων ηλικιών. Υπάρχει ένα κενό στη συζήτησή μας, θα έλεγα, συμφωνούμε με αυτό, που αφορά τα κέντρα πρόληψης, τα οποία μας αφορούν και άμεσα, γιατί ο Δήμος της Αθήνας έχει το πρόγραμμα Αθηνά και τα προγράμματα αυτά, με βάση το νομοσχέδιο, καταργούνται, κλείνουν. Υπάρχουν αντίστοιχες αποφάσεις των εργαζομένων, του Σωματείου Εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης και νομίζω ότι και στην ΚΕΔΕ ο Δήμαρχος, γιατί είχε συναντηθεί μαζί τους, είχε υιοθετήσει
το αίτημα και των εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης.